Ορθογραφία μάθημα τέταρτο. Συνεχίζουμε τη σειρά. Έχουμε ένα κείμενο και κάποιες λέξεις αυτή τη φορά. Πριν υπαγορεύσω την ορθογραφία, θα κάνουμε κάποιες συντακτικές ή γραμματικές παρατηρήσεις κάθε φορά. Σε αυτό εδώ το κείμενο έχω υπογραμμίσει κάποιες λέξεις. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτές οι λέξεις. Είναι ρήματα, σωστά, και να κλείσεις το βίντεο σε αυτό το σημείο και να μου βρεις υποκείμενο και αντικείμενο. Η συντακτική λοιπόν άσκηση είναι να μου βρεις το υποκείμενο και το αντικείμενο των ρημάτων τα οποία έχω υπογραμμίσει. Μπορείς να κλείσεις το βίντεο τώρα. Σε περίπτωση που δεν θέλεις, παρακολουθείς μαζί με μένα τη συνέχεια. Ρήμα λοιπόν. Πηγαίναμε. Για να βρούμε το υποκείμενο ρωτάμε ποιοι, ποιος, ποιοι πηγαίναμε. Υποκείμενο εννοείται το εμείς. Και για να βρούμε το αντικείμενο ρωτάμε τι, τι πηγαίναμε. Δεν υπάρχει κάτι που να ταιριάζει και να απαντάει στην ερώτηση τι πηγαίναμε. Άρα, γιατί το ρήμα είναι αμετάβατο. Αμετάβατα λέμε τα ρήματα που δεν έχουν αντικείμενο. Είχε. Ρήμα λοιπόν. Το είχε. Υποκείμενο. Καταρχήν δεν διαβάσαμε. Με τον πατέρα πηγαίναμε στη θάλασσα σχεδόν κάθε Κυριακή. Είχε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα και το λέγαμε Καραϊσκάκι. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα παιδί καθώς περνούσαμε από ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Από το βιβλίο της γλώσσας, απόσπασμα από τα Ψάθινα Καπέλα, εκδόσεις Καστανιώτη. Είχε λοιπόν. Ποιος είχε, ρωτάμε για να βρούμε το υποκείμενο. Ποιος είχε. Εννοείται υποκείμενο ο πατέρας. Τι είχε. Για να βρούμε το αντικείμενο ρωτάμε τι. Και βέβαια είχε ένα αυτοκίνητο. Αντικείμενο λοιπόν το αυτοκίνητο. Πάμε στο επόμενο ρήμα, βαφτίσει. Το ρήμα είναι βαφτίσει. Για να βρούμε το υποκείμενο ρωτάμε ποιος. Ποιος το είχε βαφτίσει. Ένα παιδί. Το υποκείμενο είναι το ένα παιδί. Και τι είχε βαφτίσει. Το, αυτό δηλαδή. Η λεξούλα το είναι το αντικείμενο. Ρήμα βαφτίσει, υποκείμενο ένα παιδί. Τι είχε βαφτίσει, το αντικείμενο. Περνούσαμε το ρήμα. Για να βρούμε το υποκείμενο ρωτάμε ποιοι περνούσαμε. Δεν υπάρχει μέσα στην πρόταση το υποκείμενο και εννοείται το εμείς. Εμείς περνούσαμε το υποκείμενο. Εμείς. Τι περνούσαμε. Δεν υπάρχει λοιπόν τι περνούσαμε. Απάντηση στο τι περνούσαμε, γιατί το ρήμα είναι αμετάβατο. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο τελειώσαμε την άσκηση συντακτικού που είχα προετοιμάσει και ξεκινάμε να προσέχουμε την ορθογραφία. Πρόσεξε λοιπόν και να τυπώσει την ορθογραφία, γιατί μετά θα συνυπαγορεύσω. Με τον πατέρα πηγαίναμε, να ξέρεις ότι με αλφαγιώτα, επειδή είναι από το ρήμα, πηγαίνω. Και τα ρήματα που τελειώνουν σε ένο γράφονται με αλφαγιώτα. Εμείς, οι πολλοί, είναι πληθυντικός, άρα με έψιλον πηγαίναμε. Στη θάλασσα, θυμόμαστε θάλασσα με δύο σίγμα, σχεδόν κάθε Κυριακή. Είχε ένα παμπάλαιο. Με αλφαγιώτα λοιπόν το παμπάλαιο, επειδή γνωρίζουμε ότι τα επίθετα που τελειώνουν σε εός, παλαιός, γράφονται τα περισσότερα με αλφαγιώτα. Παλαιός, ωραίος, αρχαίος, ακέραιος. Όλα λοιπόν τα επίθετα που τελειώνουν σε εός με αλφαγιώτα πλην λίγων εξαιρέσεων. Αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα και το λέγαμε Καραϊσκάκι. Έτσι το είχε βαφτίσει. Με γιώτα, επειδή είναι βαφτίζω, και όταν τελειώνει το ρήμα σε ίζω γράφεται με γιώτα. Ένα παιδί είναι το παιδί, ουδέτερο που τελειώνει σε ί, οπότε γράφεται με γιώτα. Αυτό μαθαίνουμε την πρώτη δημοτικού. Και καθώς περνούσαμε
έψιλον πληθυντικός από ένα κεντρικό. Τα επίθετα λοιπόν που τελειώνουν σε οικό σημώσινος γράφονται με γιώτα. Κεντρικό λοιπόν προσέχουμε με γιώτα. Δρόμο της Αθήνας. Και έχουμε και κάποιες λέξεις που θα σου υπαγορεύσω. Ακριβένο με αλφαγιώτα επειδή τελειώνει σε ένο. Παρατατικός. Όταν ο παρατατικός ορυμάτων που τελειώνει σε ένο τελειώνει σε ίνα, γράφεται με ύψιλον. Ακριβένο, ακρίβινα. Βαρένο, βάρινα. Όταν λοιπόν ο αόριστος είναι σε ίνα, των ρημάτων που τελειώνουν σε ένο, ο αόριστος σχηματίζεται με κατάληξη ίνα, το ι είναι, γράφεται με ύψιλον. Ενώ όταν τελειώνει, όταν σχηματίζεται ο αόριστος σε ίσα, ίκα και τα λοιπά, είναι με ήτα. Αρρωσταίνω, αλφαγιώτα λοιπόν, τελειώνει σε ένο. Αρρώστησα, επειδή ο αόριστος σχηματίζεται με κατάληξη ίσα με ήτα. Ανεβαίνω, ανέβηκα με ήτα. Πλένω, πρόσεξε, και αυτό τελειώνει σε ένο, αν και εξαιρείται και γράφεται με έψιλον. Ακολουθεί ο αόριστος τον κανόνα ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε ένο και τελειώνουν σε ίνα, σχηματίζουν αόριστο σε ίνα, γράφονται με ύψιλον. Πλένω, έπλυνα, όπως ακριβένω, ακρίβινα, βαραίνω, βάρινα. Αόριστος λοιπόν σε ίνα με ύψιλον, αόριστος σε ίσα, ίκα με ήτα. Πλένω, έπλυνα, βγαίνω, αόριστος, βγήκα. Πολύ ωραία, μπορεί να σταματήσεις αυτή τη στιγμή το βίντεο και με την ησυχία σου να προσέξεις πάρα πολύ καλά τις λέξεις, να προσέξεις πως γράφονται, τα σχόλια τα οποία κάναμε, αλφαγιώτα με επειδή τελειώνει σε ένο, παμπάλαιο επίθετο σε έως, παλαιός, αρχαίος, ωραίος με αλφαγιώτα και όλες τις άλλες παρατηρήσεις τις οποίες κάναμε. Και αν το αισθάνεσαι λοιπόν έτοιμος για να γράψεις την ορθογραφία, να ξαναξεκινήσεις το βίντεο και να τη γράψεις, καθώς εγώ θα σου υπαγορεύω. Αυτή ήταν η σημερινή μας λοιπόν ορθογραφία. Πάγωσε το βίντεο και μελέτησε την και σε λίγο ξεκινώ την υπαγόρευση. Ωραία. Ξεκινάμε την υπαγόρευση. Εσύ μπορείς να φύγεις τώρα από την οθόνη, να χαμηλώσεις στον υπολογιστή σου την οθόνη, έτσι ώστε να μην βλέπεις και να γράφεις. Με τον πατέρα γράφε. Πηγαίναμε. Με τον πατέρα πηγαίναμε στη θάλασσα. Στη θάλασσα σχεδόν κάθε Κυριακή. Σχεδόν κάθε Κυριακή. Αν έχεις μαζί σου και κάποιον που σε βοηθάει, μπορείς να σταματάς το βίντεο αν δεν προλαβαίνεις και να σου την υπαγορεύει και αυτός. Αν όμως δεν έχεις κάποιον, άκου τη δικιά μου υπαγόρευση αν με προλαβαίνεις. Τελεία Κυριακή. Είχε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα. Και το λέγαμε Καραϊσκάκι.
και το λέγαμε Καραϊσκάκι. Καθυστερώ για να προλαβαίνεις άνετα. Καλύτερα να περιμένεις λίγο παρά να μην προλαβαίνεις. Με τον πατέρα πηγαίναμε στη θάλασσα, κοίτα πάλι από την αρχή, σχεδόν κάθε Κυριακή. Τελεία. Είχε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα και το λέγαμε Καραϊσκάκι. Τελεία. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα παιδί. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα παιδί. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα παιδί. Καθώς περνούσαμε από ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Λέξεις. Ακριβένω. Ακρίβινα. Ακριβένω. Αόριστος ακρίβινα. Σε ίνα, πρόσεχε, είπαμε πως γράφεται ο όριστος όταν τελειώνει σε ίνα. Βαραίνω. Βαραίνω. Βάρινα. Βαραίνω. Βάρινα. Αρρωσταίνω, αρρώστησα. Τώρα δεν τελειώνει σε ίνα, αλλά σε ίσα. Ίσα ίκα, είπαμε με τι γράφεται. Αρρωσταίνω, αρρώστησα. Ανεβαίνω, ανέβηκα. Ανεβαίνω, ανέβηκα. Ήκα. Πλένω. Έπλυνα. Ίνα. Πλένω. Έπλυνα. Αόριστος. Σε ίνα. Βγαίνω. Βγήκα. Αόριστος. Σε ίκα. Βγαίνω. Βγήκα. Ωραία. Στη διαβάζω μια τελευταία φορά. Να κοιτάξει μήπως έχει ξεχάσει κάτι. Και σε λίγο θα ανοίξεις την οθόνη πάλι πάνω. Θα πας στον υπολογιστή για να τη διορθώσεις. Για κάθε λάθος θα αφαιρέσεις και μισό βαθμό. Θα βαθμολογήσεις τον εαυτό σου με άριστα το 10. Και αν θέλεις γράψε μου στα σχόλια πως τα πήγες. Αν έγραψες καλά, αν προλάβαινες την εκφώνηση και ό,τι άλλο θες να μου πεις, μπορούμε να επικοινωνούμε από κάτω στα σχόλια. Στο διαβάζω μια τελευταία φορά. Με τον πατέρα πηγαίναμε στη θάλασσα σχεδόν κάθε Κυριακή. Τελεία. Είχε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα και το λέγαμε Καραϊσκάκι. Τελεία. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα παιδί καθώς περνούσαμε από ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέξεις: ακριβένω, ακρίβινα, βαραίνω, βάρινα, αρρωσταίνω, αρρώστησα, ανεβαίνω, ανέβηκα, πλένω, έπλυνα, βγαίνω, βγήκα. Πολύ ωραία, σε αυτό το σημείο τελείωσε και αυτό το μάθημα. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο μάθημα. Ό,τι θέλεις, κάτω στα σχόλια. Γεια σου!